αλλά και στις ΗΠΑ δεν κόπασε ο θόρυβος από τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Πελ, οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται ατυχείς από συνεργάτες του. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα διευκρινιστικά για αυτές τις δηλώσεις και θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα στην ανταπόκριση που μας έστειλε ο Φάνης Παπαθανασίου από τη Νέα Υόρκη. Ο θόρυβος και οι αντιδράσεις από τη χθεσινή δήλωση του Αμερικανού γερουσιαστή Κλέρμον Πελ για τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα συνεχίστηκε και σήμερα τόσο στους κύκλους του Κογκρέσου, όσο και μεταξύ των Ελληνοαμερικανών στους οποίους απευθυνόταν χθες ο κ. Πελ. Συνεργάτες του Αμερικανού γερουσιαστή σε δηλώσεις του στο νέο κανάλι χαρακτήρισαν το χθεσινό συμβάν ατυχές και τόνισαν ότι ο κ. Πελ προέβη σχετική δήλωση από προσωπικό ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η σχέση του κ. Πελ με την ελληνική πολιτική πραγματικότητα είναι καθαρά ιδιωτικές, δήλωσαν στο νέο κανάλι συνεργάτες του και εξέφρασαν τη δυσφορία τους για την παραποίηση των χθεσινών δηλώσεων του Αμερικανού γερουσιαστή. Χαρακτηριστικό της παραποίησης ήταν ότι ενώ κ. Πελ ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του, οι οποίες να σημειώσουμε ότι ήταν αποκλειστικές στο νέο κανάλι, ότι δεν αναφέρεται σε τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά σε ό,τι διαβάζει στον τύπο, ορισμένοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι υποστήριξαν ότι κ. Πελ αναφέρεται σε νέες δημοσκοπήσεις. Επίσης, ο κ. Πελ διευκρίνησε χθες ότι δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση οι ΗΠΑ να παρέμβουν στις ελληνικές εκλογές. Τα παραπάνω επανέλαβε σήμερα σε δηλώσεις του και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, κ. Λι Χάμιλτον, ο οποίος τόνισε ότι δεν θα βοηθούσε τη Νέα Δημοκρατία οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Επίσης, ο κ. Χάμιλτον επισήμανε ότι οι ΗΠΑ θα σεβαστούν οποιαδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και θα συνεργαστούν για την σταθεροποίηση και συνέχιση των φιλικών σχέσεων με τη χώρα μας. Από την Ουάσιγκτον για το νέο κανάλι Φάνης Παπαθανασίου. Ικανοποιημένος από την απήχηση που έχουν οι περιοδίες του στην επαρχία, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Κόμματος. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογών της Νέας Δημοκρατίας έγινε μια πρώτη εκτίμηση για την απήχηση που είχαν έως τώρα επισκέψεις του Πρωθυπουργού στην επαρχία. Αμέσως μετά, σε δηλώσεις, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ικανοποιημένος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ιδιαίτερα η χθεσινή επίσκεψη η δική Μακεδονία ήταν μια πορεία θριάμβου. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ο λαός στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι βέβαιο. Την αισιοδοξία τους για το τελικό αποτέλεσμα εξέφρασαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη παρά τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται στις σημερινές εφημερίδες και οι οποίες φέρουν μπροστά το Πασόκ. Εγώ δεν είδα κανένα τελευταίο γκάλο, παρά να σας πω και κάτι άλλο. Είναι γνωστόν παρμοσχάρι ότι μέχρι και τελευταία μέρα στην Αγγλία τα γκάλο έβλεπαν όχι Major πρωθυπουργό και ο Major έγινε πρωθυπουργό. Η Εκλογική Επιτροπή οργανώνει μια εκστρατεία ενημέρωσης πιστεύοντας ότι ο ενημερωμένος πολίτης, αυτός που γνωρίζει την αλήθεια, θα πάρει τις σωστές αποφάσεις. Μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές προέβλεψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Καθώς, όπως είπε, στο οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να αντιτάξει παρά νέα χρέη και φόρους. Ακούμε τη Μαρία Βασάρα. Στοιχεία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τους επόμενους 18 μήνες, αν εκλεγεί η κυβέρνηση, έδωσε στη σημερινή συνέντευξή του στην απογευματινή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Όπως αναφέρεται στη συνέντευξη του κυρίου Μάνου, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει αυξήσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ριζική επίλυση του στεγαστικού προβλήματος και προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και των μεγάλων έργων. Παράλληλα, όπως επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να επιβάλλει νέους φόρους. Εξάλλου, ο κύριος Μάνος σε δηλώσεις του σήμερα επετέθη εκ νέου κατά του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου αφήνει αναπάντητα δεκάδες ερωτήματα που είναι στο μυαλό όλων των Ελλήνων. Θα αυξήσει του φόρους, τι θα κάνει με τη δραχμή, είναι ερωτήματα τα οποία μένουν αναπάντητα και τα οποία χωρίς να απαντιώνται δημιουργούν τόσες ανησυχίες που είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα μας στηρίξει με πολύ μεγάλη διαφορά. Στον παλμό της πυρετόδους προετοιμασίας για την ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου το Σάββατο σε ανοιχτή συγκέντρωση στην Πάτρα 2 ο κομματικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ. Συγκεντρώσεις όμως οργανώνονται και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας με ομιλητές στα μέλη του εκτελεστικού γραφείου. Ακούμε την Κατερίνα Δημοπούλου. Στην Πάτρα αυτή την εβδομάδα το επίκεντρο των διοργανωτικών εργασιών του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της μεθαυριανής ομιλίας του Ανδρέα Παπανδρέου σε ανοιχτή συγκέντρωση. Ήδη από τις αρχές της εβδομάδας έχουν μεταβεί στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα ανώτερα οργανωτικά στελέχη του κινήματος, τα οποία εργάζονται πυρετοδώς, ευελπιστώντας ότι τα αποτελέσματα θα είναι εισάξια αυτών της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, η Εκλογική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ οριστικοποίησε σήμερα το πρόγραμμα των ανοιχτών συγκεντρώσεων σε όλη την Ελλάδα, όπου θα μιλήσουν τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου και οι κύριοι Αλευράς, Χαραλαμπόπουλος, Παπουτσής και Τσοβόλας, ξεκινώντας από αύριο. Την ίδια ώρα,
στείνονται εκλογικά κέντρα του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις συνοικίες. Τα κεντρικά της Αθήνας έχουν ήδη στηθεί στην Ομόνοια και την πλατεία Κλαθμόνος, ενώ ετοιμάζεται και το μεγάλο εκλογικό κέντρο ιδεροδημοτών στη Συμβολή των Οδών Ακαδημίας και Χαριλάου Τρικούπη. Το γραφείο ιδεροδημοτών του ΠΑΣΟΚ, που έχει παρατήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, υπολογίζεται ότι μέχρι την επομένη των εκλογών θα μετακινήσει περισσότερους από 200.000 ιδεροδημότες φίλους του κινήματος, προκειμένου να ψηφίσουν στις περιφέρειές τους. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σάκης Τσοχατζόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήταν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Να συνδεθούμε τώρα με το στούντιο μας στη συμπρωτεύουσα. Είναι εκεί ο Κώστας Λασκαρέλιας να μας πει τι ακριβώς συνέβη σήμερα, αν έχουμε και άλλα νέα από τη συμπρωτεύουσα. Από ό,τι βλέπω, δίπλα στον Κώστα Λασκαρέλια είναι ο κύριος Οικονομίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια δεν θα μας μιλήσει για το ΠΑΣΟΚ, αλλά για τον ΠΑΟΚ λίγο αργότερα. Κώστα, ακούμε. Από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σας. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, λοιπόν, κατά την παρουσίαση των 16 υποψηφίων στην Α' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης από τον κύριο Μαγκριόλη, τον πρόεδρο της Ομαρχιακής Επιτροπής, απεκάλεσε και πάλι ψεύτη τον Πρωθυπουργό, γιατί αναμειγνύει το θέμα της υγείας του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου και όλα αυτά τα κάνει διότι πανικόβλητος βλέπει την πτώση της Νέας Δημοκρατίας από τα Γκάλοπ και από τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Ακόμη ο κύριος Τσοχατζόπουλος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ περιμένει το αποτέλεσμα ενός Γκάλοπ τις αμέσως προσεχείς ημέρες που θα εκπλήξει τους πάντες όπως χαρακτηριστικά είπε. Δεν είναι όμως το θέμα του κυρίου Τσοχατζόπουλου μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πυλιόπουλος σε μια φιλική κουβέντα που είχε σήμερα με τους δημοσιογράφους, ο υφυπουργός της Παιδείας και υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στην Άλφα της Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παραπέμψει στο πειθαρχικό όλους τους υποψηφίους του εφόσον παραβούν τον κανονισμό του κόμματος και ιδιαίτερα εφόσον κάνουν πάρα πολλές καταχωρήσεις στις εφημερίδες. Κατά τα άλλα, έχουμε να κάνουμε ένα ήπιο πολιτικό κλίμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει η εργώδης προετοιμασία των ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκέντρωση του Πρωθυπουργού την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Λασκαρέλια. Θα ξαναγυρίσουμε λίγο αργότερα για τα αθλητικά μας και για τη συζήτηση με τον κύριο Οικονομίδη. Βολές κατά του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη εξαπέλυσαν σήμερα οι κυρίες Δαμανάκη και Παπαρίγα για τη χρησιμοποίηση του θέματος της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου στην προεκλογική αντιπαράθεση για την προεκλογική δραστηριότητα του συνασπισμού και του ΚΚΕ, μας ενημερώνει ο Γιάννης Μακρυγιάννης. Την έντονη αντίδραση του συνασπισμού και του ΚΚΕ προκάλεσαν οι συνεχείς αναφορές του Πρωθυπουργού στο θέμα της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται γενικότερα η προεκλογική αντιπαράθεση. Αυτά είναι άθλια, απαράδεκτα πράγματα. Εντελώς απαράδεκτο η χρησιμοποίηση είτε του θέματος της υγείας ή η εμπλοκή προβλημάτων προσωπικών, υπαρκτών ή και ανύπαρκτων αντί της αντιπαράθεσης επί της ουσίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια μορφή χειδεοποίησης της προεκλογικής εκστρατείας. Η κυρία Δαμανάκη, αναχωρώντας το απόγευμα για τη Μυτιλίνη, όπου αυτή την ώρα μιλά σε ανοιχτή συγκέντρωση, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων, τα οποία χαρακτήρισε θετικά. Γιατί δείχνουν ότι ο συνασπισμός βρίσκεται σε συνεχή άνοδο, υπάρχει μια συνεχής ανωδική τάση εξαιτίας της εισπύρωσης και της προσπάθειάς μας. Η κυρία Δαμανάκη επέκρινε επίσης στο ΠΑΣΟΚ για τη σιωπή του στις προτροπές του ΣΕΒ να συνεχιστεί και μετά τις εκλογές η λιτότητα. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, επισκέφθηκε το πρωί την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία, όπως είπε, πρέπει να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και να μην μεταβληθεί σε υποκατάστημα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Ρωσία, η κυρία Παπαρίγα έκανε λόγο για πραξικόπημα Γέλτσιν και εξέφρασε την ανησυχία της για το ενδεχόμενο εμφυλίου πολέμου ή και γιουγκοσλαβοποίησης της χώρας αυτής. Δύο εβδομάδες και κάτι λοιπόν για τις εκλογές και οι ετεροδημότητες ψηφοφόροι ετοιμάζονται, ψυχολογικά τουλάχιστον, καθώς η έκδοση των εισιτηρίων θα αρχίσει σε λίγες μέρες, Δευτέρα ή Τρίτη. Μπορεί η Διακομματική Επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών να αποφάσει την διάθεση εισιτηρίων της Ολυμπιακής Αεροπορίας σε όλα τα κόμματα, όμως οι ετεροδημότες ψηφοφόροι θα αρχίσουν να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους από τη Δευτέρα 27 του μήνα. Τα εισιτήρια θα διατίθενται στην Όθωνος για τη Νέα Δημοκρατία, στη Λεωφόρο Συγκρού για το ΠΑΣΟΚ, ενώ για τα λοιπά κόμματα στο υποκατάστημά της στην Ομόνοια. Όσο για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, εισιτήρια θα εκδίδει το Πρακτορείο Ολυμπιακής των Αμπελοκήπων. Τον Υπηρεσιακό Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μανίκα επισκέφθηκαν το απόγευμα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κ. Κουρής και Σουλαδάκης, προκειμένου να του θέσουν θέματα σχετικά με τη συμπεριφορά των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την προεκλογική περίοδο και την ημέρα των εκλογών. Αμέσως μετά, ο κ. Κουρής δήλωσε. Ο κ. Σουλαδάκης και εγώ συναντήσαμε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κ. Μανίκα, και του ζητήσαμε να λάβει μέτρα για την άψογο διεξαγωγή των εκλογών από πλευρά δημόσιας τάξης. Συγκεκριμένα, ζητήσαμε να τηρήσει αυστηρά ουδετερότητα η ελληνική αστυνομία και οι άλλες δυνάμεις της δημόσιας τάξης, καθώς επίσης και να απαγορευτεί η μετακίνηση αστυνομικών δυνάμεων από νομού εις νομών κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
να μην λειτουργήσουν τα υπηρεσιακά συμβούλια ώστε να αποτραπούν τυχόν προσλήψεις ή μετατάξεις, ζήτησε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ, τα μέλη της οποίας συναντήθηκαν σήμερα με τον Υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ιωάννη Γεωργάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Γεωργάκης είχε δηλώσει πρόσφατα ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν λειτουργούν τα υπηρεσιακά συμβούλια και έχουν παγώσει προσλήψεις και μετατάξεις. Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις στη Ρωσία, κυρίες και κύριοι. Δυσίωνες μάλλον είναι. Ο Αδάμ Αδαμόπουλος όμως έχει το λόγο. Καλησπέρα, Αδάμ. Καλησπέρα, Μένια. Τα πάντα λοιπόν μπορούν να συμβούν στο ανατολικό μέτωπο. Ήδη προ λίγων ωρών ο πρόεδρος Γέλτσιν διέταξε να κατασχεθούν τα διαβατήρια των βουλευτών, απαγορεύοντας τους έτσι την έξοδο από τη χώρα. Ενώ ο Αλεξάνδερ Ρουσκόη, που διορίστηκε πρόεδρος από το κοινοβούλιο, κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις και το λαό να εξεγερθούν, επισημένοντας όμως ότι δεν εννοεί ένοπλη εξέγερση κατά του φασιστικού, όπως το χαρακτηρίζει καθεστώτος, του Μπορίς Γέλτσιν. Έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στη Μόσχα έχουν συγκεντρωθεί μερικές χιλιάδες υποστηρικτών αντιπολίτευσης, οι οποίοι ακούν, οι άνθρωποι αυτοί ακούν τις ομιλίες των βουλευτών, οι οποίοι παραμένουν έγκλειστοι στο κτίριο. Φήμες επί φημών θέλουν τους μεν υποστηρικτές του Γέλτσιν να καταλαμβάνουν εξ εφόδου το κοινοβούλιο, ενώ τους υποστηρικτές των συντηρητικών βουλευτών να επιχειρούν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων προς το πρόσωπο του Γέλτσιν θεωρείται δεδομένη, και αυτό συνδυαζόμενο με τη σχεδόν καθολική διεθνή υποστήριξη που απολαμβάνει ο Ρώσος πρόεδρος, του δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζεται άνετος και σίγουρος για την τελευταία, ίσως για την έκβαση της τελευταίας ίσως μάχης για την οριστική διάκριση των πολιτικών εξουσιών στην Αχανή Ρωσική Ομοσπονδία. Ο ρόλος του στρατού είναι καθοριστικός σε τέτοιες περιπτώσεις, και αν οι ένοπλες δυνάμεις διχαστούν, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος. Από την πλευρά τους, οι σκληροπυρηνικοί, οι εθνικιστές και οι λοιποί συντηρητικοί βουλευτές του Ανωτάτου Σοβιέτ αδυνατούν να παραδεχτούν το τέλος της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας και πολύ περισσότερο το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ διεισδύει αργά αλλά σταθερά και θα ελέγξει τις μελλοντικές εξελίξεις στην πρώην κομμουνιστική Ευρώπη. Η Ρωσία τους αισθάνονται ότι στριμώχνεται στη γωνιά χωρίς πολλά περιθώρια λιγμών, μιας και η καταστροφική, όπως τη θεωρούν, πολιτική των μεταρρυθμίσεων την κατέστησε υποχείρια στην καπιταλιστική Δύση. Οι δυτικοί ηγέτες πάντως δεν φαίνεται να ανησυχούν και πολύ σοβαρά για τις εξελίξεις στη Ρωσία, και ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο οποίος είδε για πρώτη φορά το ποσοστό της δημοτικότητάς του να υπερβαίνει το 50%, είναι αποφασισμένος να στηρίξει με κάθε τρόπο τον ευέλικτα πολιτικά Ρώσο ομολογό του, τον οποίο σαφέστατα Ευρωπαίοι, Ιάπωνες και Αμερικανοκαναδοί βλέπουν ως το μόνο που θα μπορούσε να παράσχει τα εχέγγυα για τον πλήρη εκδημοκρατισμό της πατρίδας του. Οι εξελίξεις στη Ρωσία δεν ήταν βέβαια δυνατόν να αφήσουν ασυγκίνητη την τουρκική ηγεσία. Ο λύκος στην Αναμπουμπούλα χαίρεται, και ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, περιμένει ότι η γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας θα ενισχυθεί και πάλι παρά το γεγονός της κατάρρευσης του ανατολικού σεισμασπισμού. Ο κ. Ντεμιρέλ είπε πολλά ακόμα, ενδεικτικά της τουρκικής ευελιξίας στη διπλωματία, αλλά καιρός είναι να δούμε τις σημερινές εξελίξεις στη Ρωσία αναλυτικά και τις αντιδράσεις του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στην ανταπόκριση που έστειλε από τη Ρώμη ο συνεργάτης μας Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Διαθέτοντας την πλήρη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, των ενόπλων δυνάμεων, του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Τράπεζας, ο Ρώσος πρόεδρος Μπορίς Γέλτσιν προκήρυξε την διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών για τις 12 Ιουνίου 1994. Ο Γέλτσιν απέρριψε το συμβιβαστικό αίτημα της αντιπολίτευσης και του Προέδρου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για την ταυτόχρονη διεξαγωγή και των βουλευτικών εκλογών, ισχυριζόμενος ότι θα δημιουργεί το επικίνδυνο κενό εξουσίας στην περίπτωση αυτή.